Και πάμε στα τηλεοπτικά μας. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή ήμουν έτσι χάζευα μέσα στα sites και ξαφνικά διαβάζω ότι είναι οριστικό, κόπιε το ξαναδέστε τους. Την άποψή μου την ξέρετε γενικότερα και για την εκπομπή και για το κάποιες παρεξηγήσεις με τις οποίες μπορεί να έχουν γίνει με μένα και τον Νίκο και τη Μαρία. Αλλά όχι απλά σοκαρίστηκα, στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα διότι στη θέση των παιδιών μπορεί έτσι όπως έχει γίνει το σύστημα πια στην τηλεόραση και τα πράγματα να είμαστε κι εμείς, κι εγώ, κι εσείς, κι εκείνος και παρακείνος. Ουσιαστικά, και θέλω να σας πω ότι και, ειδικά για τα παιδιά που έχω συνεργαστεί, όχι μόνο μπροστά από τις κάμερες, αλλά και πίσω. Και το δυσάριστο είναι αυτό, ότι ουσιαστικά τόσοι άνθρωποι τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να απορροφηθούν. Γιατί μία εκπομπή δεν είναι μόνο η μπροστά που βλέπετε, που και για αυτούς είναι πάρα πολύ δυσάριστο και πάρα πολύ ψυχοφθόρο, αλλά είναι και πόσοι άνθρωποι δουλεύουν από πίσω και μπορεί να δουλεύουν χρόνια σε μία ζώνη. Λοιπόν, θέλω να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, να μας πείτε πρώτα το ρεπορτάζ και μετά να πούμε τι πληροφορίες έχουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουμε όρδο παρασκήνιο από το μεσημέρι της Παρασκευής που στην ουσία μαθεύτηκε και ανακοινώθηκε και στους συντελεστές ο ξαφνικός θάνατος μέχρι και τώρα. Ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε, τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι τέσσερις παρουσιαστές του ξαναδέστε τους. Όλα αυτά σε ένα βίντεο αμέσως τώρα. Τώρα! Θες να ενημερώσεις. Ναι. Να ενημερώσουμε. Άσε και καμία έκπληξη, ρε παιδί. Αφήνω έκπληξη. Ένα σιγά τώρα. Αφήνω έκπληξη. Λέτε αυτή η στιχομηθεία του Νίκου και της Μαρίας στην έναρξη του ξαναδέστε τους την 1η Φεβρουαρίου να ήταν προφητική. Λέτε η ΕΤΑΚΑ φωτιά, θες να ενημερώσουμε, να είναι στο πρώτο τέλος της εκπομπής. Ίσως και να έχει μικρή σημασία, αφού η είδηση του ξαφνικού θανάτου του ξαναδέστε τους το μεσημέρι της Παρασκευής έπεσε σαν κεραυνό σε νεφρία στο μικρό κόσμο της ελληνικής τηλεόρασης. Μπορεί η απογευματινή παρέα του Αλφα πριν από πολλές εβδομάδες να έχει βρεθεί στο επίκεντρο των θυμών που ήθελαν την εκπομπή τους να ρίχνει πρόωρα τίτλους τέλους, ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει τόσο απότομα. Ποιο είναι όμως το παρασκήνιο, πώς έγινε στους συντελεστές η δύσκολη ανακοίνωση? Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος ενημερώθηκε ο Νίκος Μουτσινάς το βράδυ της Πέμπτης, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη Μαρία Ηλιάκη, τη Μέρη Σενατσάκη και τον Γιώργο Δάσκαλο. Στην υπόλοιπη ομάδα, η ανακοίνωση έγινε στις 2.30 το μεσημέρι της Παρασκευής, δηλαδή μια μισή ώρα πριν αρχίσει η εκπομπή. Η αιτιολογία, τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, ο μεγάλος ανταγωνισμός και η αδυναμία του καναλιού να υποστηρίξει περαιτέρω το συγκεκριμένο project. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλφα έθεσε στη διακριτική ευχαίρεια των συντελεστών αν ήθελαν ή όχι να βγάλουν την τελευταία εκπομπή για να αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό. Ο Νίκος Μουτσινάς ήταν ανένδοτος και τελικά αποφάσισαν από κοινού ότι δεν έχει νόημα να κάνουν μια χαρούμενη εκπομπή που δεν ήταν χαρούμενη. Αντί εκπομπής, δημοσίευσαν ένα βίντεο στο Instagram με το οποίο αποχαιρέτησαν με το δικό τους τρόπο τον κόσμο. Παιδιά, παιδιά! Μουά, σας αγαπάμε όλους πολύ! Να περνάτε όμορφα! Η Μαρία Ηλιάκη έστειλε ένα ακόμα μήνυμα αφού το βράδυ της Παρασκευής βρέθηκε σε πάρτι γενεθλίων και ξεφάντωσε. Μάλιστα, ανάρτησε στο Instagram ένα κολλάζ φωτογραφιών στις οποίες χορεύει με τον Άρη Καβατζίκη, γράφοντας τη λεζάντα. Ο αγαπημένος μου πόνος είναι ο στομαχόπονος από τα πολλά γέλια μαζί με τους φίλους μου. Παιδιά, παιδιά. Έλα ρε εσύ, είναι πολύ σκληρό αυτό. Μια μέρα, δηλαδή το προηγούμενο βράδυ τους ανακοίνωσαν ξαφνικά ότι σταματάει η εκπομπή. Έχουμε, δεν είχε λοιπόν γίνει κάποια κουβέντα νωρίτερα, κάτι. Θα σου πω ακριβώς τι έγινε και θα πει μετά η Ανθή. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι από το βράδυ της Πέμπτης, δηλαδή μια μέρα πριν την ανακοίνωση και που το μάθαμε και εμείς ότι τελειώνει αυτή η εκπομπή, ενημερώθηκε ο Νίκος Μουτσινάς ότι ενδεχομένως θα είναι τελευταία εκπομπή αύριο, αν θέλουν να βγάλουν ή όχι. Οι πληροφορίες λένε ότι προφανώς και ενημέρωσε και τους άλλους τρεις συμπαρουσιαστές του, αλλά όμως η επίσημη ανακοίνωση από τα στελέχη του Αλφα ήρθε το μεσημέρι της Παρασκευής, 2.30 ώρα, και αυτό είναι το απάνθρωπο, θα λέγει κανείς, της υπόθεσης. Μια μισή ώρα πριν βγει η εκπομπή στον αέρα, που η ομάδα έκανε σύσκεψη και προετοίμαζε τα θέματα, τους ανακοινώνουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία σας εκπομπή. Αν θέλετε, μπορείτε να τη βγάλετε για να πείτε ένα αντίο στον κόσμο. Εγώ και ο Νίκος αρνήθηκε. Εγώ το παίρνω έτσι. Από το βράδυ της Πέμπτης. Θα το δικαιολογήσω 100%. Όχι, λάθος είναι, μεγάλο. Κάτσε, δύο λεπτά. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Όμως, όταν νιώθει ότι το κανάλι τον αδειάζει, άλλο να σου πει ότι σε ένα μήνα τελειώνει,
Και άλλο να σου πει ότι την επόμενη μέρα πρέπει να αποχαιρετήσει το κοινό. Καταρχάς, μπορεί να μην είναι σε ψυχολογία. Να ολοκληρώσω και να πει τι απόψει σα. Μπορεί ο άνθρωπο να μην είναι σε ψυχολογία και η ομάδα εκείνη την ώρα. Από το να πάει να κάνει, καλά είπε, μια εκπομπή χαρούμενη, πώ του βγει χαρούμενη. Θα κλαίνει όλη την ώρα. Διότι, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ο Νίκο, και θα δικαιολογήσω πάρα πολύ και το Μουτσινά εδώ, άφησε τον Αντένα. Είχε και πέρσι πρόταση από τον Αντένα για να είναι και στο πρωινό με την Μπεκατόρου και παράλληλα κριτή στο Free Sounds Family. Καλά, αυτό είναι επιλογή του. Είχε, ναι, αλλά πήρε μια απόφαση, η οποία τελικά μένει και χωρίς δουλειά. Τι σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη ζωή που έχει κόσμο. Και η Μαρία, να πούμε ότι και η Μαρία, είναι, η Μαρία δεν κάνει ούτε θέατρο ούτε κάτι άλλο. Είναι μια κοπέλα που ζει από αυτή την εκπομπή. Το ίδιο λέω και για τη Μέρη. Εντάξει, η Μέρη κάνει και κάποια εξωτερικά διαφημιστικά, έχει και το site της κτλ. Το ίδιο για τον Γιώργο, αλλά και για πόσους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες. Εγώ τους δικαιολογώ στο ότι μπορεί εκείνη την ώρα να μην ήθελα να κάνω τελευταία εκπομπή. Σου λέω, εγώ θέλω να μας θυμάται ο κόσμος όπως την Πέμπτη. Χαρούμενος και διάθετος, μέχρι εκεί.